Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, κι εγώ. Έχω κάτσει τώρα να κάνω edit το βίντεο που είδατε χθες, για να σας δώσω να καταλάβετε. Τώρα πέρασα όλα τα αρχεία μέσα και έχουν βγει 39 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Και 12 κλάσματα του δευτερολέπτου. Μπορώ πως θα το κάνω εγώ αυτό τέταρτο, με τις υγείες μας. Και... πριν ξεκινήσω να κάνω edit, ήθελα να σας δείξω αυτό εδώ που μου ήρθε σήμερα, το οποίο είναι το Pika Box. Τι είναι το Pika Box? Το βρήκα τελείως τυχαία από διαφήμιση στο Instagram. Μπορεί κάποιοι από εσάς να το γνωρίζετε. Μέσα είναι έτσι. Είναι λοιπόν μια υπηρεσία στην οποία κάνεις εγγραφή, συμπληρώνεις ένα προφίλ και σου έρχεται όποτε είναι να σου έρθει, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι στάνταρ κάθε μήνα ή αν υπάρχει ένα κουτί ανάλογα το προφίλ σου, ξέρω εγώ, και όλα τα σχετικά. Έκανα λοιπόν εγγραφή εγώ τελείως δοκιμαστικά, είναι εντελώς δωρεάν, δεν πληρώνεις τίποτα. Στην αρχή μου ήρθε ένας φάκελος μετά από κάποιες εβδομάδες στο σπίτι, ο οποίος με καλωσόριζε με ένα μαγνητάκι, ξέρω εγώ, είχε μέσα για το ψυγείο και μου έλεγε ότι σύντομα θα λάβεις το πρώτο σου Pika Box. Και πριν κάποιες μέρες μου ήρθε email ότι στάλθηκε το Pika Box μου, τέλος πάντων. Δεν είναι sponsor, δεν είναι τίποτα, σας το δείχνω, αν θέλετε να γραφτείτε, να δείτε τι περιέχει. Είναι ωραίο σε φάση να δοκιμάζεις κάποια καινούργια πράγματα από ό,τι κατάλαβα από το σούπερ, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα επακολουθήσει στην πορεία, δεν ξέρω αν θα ξαναλάβω. Και να σας πω ότι έρχεται μαζί σε αυτά τα δύο τα χαρτάκια, καλά εδώ γράφει γενικά για το Pika Box και εδώ έχει... μοιράσου λέει αυτή τη μοναδική και πάρε μέρος για 30, μάλιστα, βγάλε μια φωτογραφία και μάλιστα, ανεβάζεις λέει αν θες μια φωτογραφία στα social και παίρνεις μέρος σε κάτι αγωνισμούς. Και να σας δείξω τι έχει μέσα. Έχει 1, 2, 3, 4 πράγματα τα οποία είναι φαγόσιμα. Έχει ένα chips φρούτων με κόκκινο μήλο και κανέλα. Είναι vegan. Πού σε ρε Άννα να στο δώσω. Από την Healthy Habits. Είναι gluten free. Είναι dry, ναι, ξηρά. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι ξηρό chip μήλου, δεν θα το δοκιμάσω τώρα γιατί τώρα έχω φάει φαγητό, θα το δοκιμάσω το απόγευμα. Α, δεν είναι λέει τηγανιτά, μάλιστα, δεν ξέρω αν θα είναι ωραία ή όχι. Μετά έχει αυτά εδώ που είναι πάλι από την ίδια εταιρεία και είναι chips ριζιού, λέει, με γεύση θαλασσινό αλάτι και μαύρο πιπέρι από καστανό ρύζι ολικής άλεσης. Εγώ έτσι όπως το ακούω δεν θα μου αρέσει καθόλου. Αλλά έτσι για το γαμό θα το δοκιμάσω. Επίσης είναι vegan και gluten free. Και μετά έχει φουρνιστά πιτατάκια ψημένα στο φούρνο, πίτσα με ελαιόλαδο χωρίς συντηρητικά, κατάλληλο για vegan. Και είναι αυτό εδώ. Και τέλος έχει αυτό εδώ. Αυτά τι είναι, αυτά είναι... Α, είναι σόδα, είναι ένα ψυχτικό. Τα Squipper Paris, πορτοκάλι με γεύση άνθος πορτοκαλιού. Αεριούχο αναψυχτικό με χυμό πορτοκαλιού. Από συμπυκνωμένο χυμό και γεύση άνθος πορτοκαλιού. Περιλαμβάνει ποσότητα... Μπλα μπλα μπλα, μάλιστα, θα το δούμε και αυτό. Και μετά έχει κάποια διαφημιστικά, όπως αυτά εδώ. Κάτι να φτιάξει χειροτεχνία, healthy habit σου λέει εδώ. Εδώ έχει για το αναψυχτικό, εδώ έχει μία έκπτωση 10% από κάτι κοσμήματα και εδώ έχει μία χειροτεχνία να φτιάξεις. Δεν ξέρω που σημαίνει αυτό. Καλά, εντάξει, δεν πέταξα και τη σκούφια μου. Αλλά άμα είναι να βγαίνουν, ας πούμε, έτσι καινούρια
προϊόντα και να τα δοκιμάζεις. Why not? Και λέω τώρα να ανοίξουμε και το κουτί, μιας και το είδα εδώ. Έχω γεμίσει κουτιά εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, τι είναι να ανοίξω? Είναι να ανοίξω 8 και 9, ε. Λοιπόν, πάμε για το 8. Τα αγαπώ. Αλήθεια τα αγαπώ αυτά. Λοιπόν, είναι από το This Is Everything. Είναι ένα lip oil. Είναι φανταστικά αυτά τα λαδάκια χιλιών της NYX. Ειλικρινά. Είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Ειδικά το χειμώνα που σκάνε, ξεραίνονται, ξεφλουδίζουν όλα αυτά τα καλά που παθαίνουν τα χείλια μας. Είναι πάρα πολύ καλό προϊόν. Και το 9. Συνοημένη είναι. Και το 9 έχει επίσης ένα lip oil, σε άλλη απόχρωση όμως, γιατί έχουν ελάχιστο χρωματάκι μέσα. Αυτό είναι το Sheer Blush. Και αυτό τι είναι? Και αυτό είναι το σκέτο Sheer. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε, γιατί γυαλίζουν κιόλας τη διαφορά, αλλά έχει, πραγματικά έχει ελάχιστο χρώμα, έτσι, ίσα που. Οπότε, πάω τώρα να κάνω edit και θα τα πούμε μετά, να δούμε τι θα κάνουμε. Περιμένω και μανάβι. Λέτε να σας κάνω ένα μαναβοχόλ που δεν έχουμε κάνει ποτέ. Ήρθε η ώρα να κάνουμε για πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι, σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, μανάβις χόλ. Έχουμε ένα φίλο, φίλος του Γιώργου δηλαδή, ο οποίος δουλεύει σε μια μεγάλη φρούτεμπορική, τα λένε αυτά, φρούτεμπορική. Και από την προηγούμενη καραντίνα είχαμε ξεκινήσει και παίρναμε, αλλά στο συγκεκριμένο, ναι, έχω βρει, έχει πάρα πολύ ωραία πορτοκάλια για χυμό και επειδή μας αρέσει να στίβουμε πορτοκαλαδίτσα και να πίνουμε, πήραμε και επειδή σε εμάς έχουμε Λαϊκή Παρασκευή, είπα, θα πάρουμε τώρα, να πάρουμε μόνο δύο πράγματα που θέλουμε από τη Λαϊκή, που δεν τα έχει δηλαδή το παλικάρι. Οπότε τι πήρα? Α, εντάξει, μου τα έχει γράψει! Λοιπόν, πήρα λίγες ντομάτες για σαλάτα, γιατί του είπα να μου γράψει ποιες είναι για σαλάτα και ποιες είναι για γεμιστά. Α, ωραία! Ρε φίλε, τι ωραία που μυρίζουν οι ντομάτες! Μυρίζει χωριό! Είχα καιρό να μυρίσω έτσι ωραία ντομάτα και του είπα να μου βάλει μοίρα αυτές. Και του είπα να μου βάλει και λίγες ντοματούλες για γεμιστά, γιατί ήθελα να φτιάξω γεμιστά. Καλά, εντάξει, αυτές είναι και για σαλάτα. Και α, μυρίζει χωριό! Είναι πολύ ωραίο μαγαζί. Δεν μπορώ να σας πω όμως τώρα ποιο είναι. Άμα θέλει, μπορείς να του πεις να με πληρώσει και να του κάνω διαφήμιση. Λοιπόν, θα συνεχίσω. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίες ντομάτες. Εδώ τι μου έχει βάλει. Α, ναι, πήραμε 10 κρεμμυδάκια. Α, ωραίο μέγεθος το κρεμμυδάκι. Έτσι ακριβώς όπως το θέλω. Το ναι, με έχει μάθει, με έχει μάθει. Του λέω, μην μου βάλεις τίποτα τεράστια. Πήραμε πατατούλες, πατατούλες νευροκοπίου, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες και στο τηγάνι και στο φούρνο. Είχα κάνει μια βλακία και είχα πάρει κάτι άλλο από το σούπερ μάρκετ που δεν θυμάμαι ποια της ράτσας ήταν, αλλά δεν ήταν νευροκοπίου. Στο τηγάνι γινόντουσαν χάλια. Στο φούρνο γινόντουσαν μπόμπα. Πήρα λίγες πιπεριές φλωρίνης. Πόσες πήραμε? 1, 2, 3 και 3 και ο Χατζηπετρής. Πιπεριές φλωρίνης. Α, δεν γράφει την επωνυμία του απ' έξω. Λέει μόνο φρουτογεύσεις. Δεν λέγεται έτσι στο μαγαζί. Και τέλος. Και τέλος πήραμε αυτά τα ωραία τα πορτοκαλάκια. Επιτέλους κανονικά πορτοκαλάκια. Και είχε την ώρα που του έλεγα τι θέλω, λέει, σημείωσε ζουμερά. Για να έχουν πολύ χυμό, όχι σαν τα άλλα που για να κάνω μισό ποτήρι χυμό έστειβα 6 πορτοκάλια. Γι' αυτό ήθελα να πάρω τα μαγικά πορτοκάλια του Άκη. Έτσι το λένε το φίλο του Γιώργου. Δεν σας λέω πως είναι το ψευδόνυμό του, γιατί θα γελάσετε και θα μας κόψει και το εσουρού. Δεν πειράζει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη, για αυτή την παραγγελία. Που να ξέρεις τι κάνουμε εδώ εμείς για σένα. Μπορείς βέβαια να με πληρώσεις την επόμενη φορά και να πω και το όνομα του μαγαζιού σου και τη διεύθυνση και όλα. Λαχάνιασα. Κλείνω τώρα και θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, έφερα να δοκιμάσω τα πράγματα που είχε μέσα το Pika Box. Θα ξεκινήσω από αυτό που νομίζω ότι θα μου αρέσει λιγότερο. Έτσι νομίζω.
Και είναι αυτό εδώ, το οποίο αγάπη μου είναι chips ρυζιού με γεύση θαλασσινό αλάτι και μαύρο πιπέρι από καστανό ρύζι ολικής άλεσης. Άκου τώρα εδώ τι φτιάξανε οι τύποι. Δεν ξέρω αν θα μου αρέσει, αλήθεια όμως. Καλέ δεν ανοίγει! Τώρα που έμοιες. Όχι, αφού υπάρχει άλλος τρόπος. Όχι, έτσι, σαν πατατάκια. Για αυτό εδώ. Αφού κάνουμε 50 ώρες για να τα ανοίξουμε, έχει έρθει ο Εμής γιατί νομίζει ότι θα φάει. Στην αρχή νομίζεις ότι μυρίζει λίγο περίεργα. Μετά προσπαθείς να καταλάβεις τι μυρωδιά είναι αυτή που σου έρχεται. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μυρίζει. Ρύζι μυρίζει, είναι έτσι, θάλασσα μυρίζει, πήρα δύο, οπότε το ένα είναι έτσι, το ανερμή δείτε. Φοβάμαι να το δοκιμάσω, θες να δοκιμάσεις εσύ. Ας το διάτανο. Τι είναι καλό. Ας το διάτανο. Φίλε, δεν του το είχα. Πάρε. Και πες μου τι γεύση σου έρχεται. Δεν θα το πω εγώ, να το πει ο Γιώργος. Τα άνοιξε όλα κάτω αυτός. Πες το. Γαριδάκι. Όχι ρε φίλε, τι γαριδάκι. Αυτό μου έρχεται. Popcorn. Με το γαριδάκι μου έρχεται. Εμένα μου ήρθε popcorn. Το παλιό αυτό που λέγανε τι είναι αυτό. Το κίτρινο, το πορτοκαλί. Ναι. Το, α, το γαριδάκι λες. Όχι ρε φίλε, εμένα μου ήρθε popcorn. Ρε φίλε, νομίζω ότι δεν θα μ' αρέσει καθόλου, αλλά... Δεν θα ξέρω αν θα το αγόραζα. Δεν ξέρω αν θα ήταν η πρώτη μου επιλογή. Είναι και vegan αυτά. Φαντάζομαι για κάποιον ο οποίος τρώει πιο υγιεινά, γιατί είναι και gluten free και τέτοια. Φίλε, είναι popcorn, αλλά δεν είναι καθόλου άσχημο. Νόμιζα ότι θα είναι χάλια. Μμμ! Και γράφει από πίσω, αν αυτό το είπα μωρή χάζει, αφού πάνε vegan. Γράφει από πίσω κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. Είναι popcorn. Εγώ όταν καταπίνω μου είχε τη γεύση του popcorn. Λοιπόν, θα περάσω στο επόμενο. Που είναι από την ίδια εταιρεία, τη Healthy Habits. Και είναι αυτά εδώ, που είναι chips. Αυτό είναι πολύ ωραίο τελικά, ε. Είναι πολύ ωραίο και ξεκίνησα με αυτό νομίζοντας ότι δεν θα μ' αρέσει. Chips φρούτων, κόκκινο μήλο και κανέλα. Και είναι σαν αποξηραμένο. Μπορεί να μας θυμίσει και λίγο μιλόπιτα, σκέφτηκα. Το τηλέφωνο της δουλειάς είναι αυτό. Παρακαλώ. Πάμε να δούμε αν θα ανοίξει αυτό. Εγώ δεν μπορώ να τα ανοίξω αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ, άνοιξε το. Μαλακά, όντως. Αλήθεια! Φίλε, το είπα, γιατί είχε μήλο και κανέλα. Μυρίζει όντως σαν μιλόπιτα. Είναι αποξηραμένο μήλο. Τι φάση. Μυρίζει... Μίλω με κανέλα, είναι ωραίο. Για να το δοκιμάσω.
Είναι σούπα της Ζαρία. Εσένα θα σας αρέσουν αυτά. Ωραίο γλυκό. Και πάμε σε αυτά που είναι τα πιτατάκια από την ίδια εταιρεία. Μου αφήνει μια πικρίλα στο τέλος. Αυτό άνοιξα αμέσως. Αυτά νομίζω θα αρέσουν σε μένα, αλλά να δείτε πως στο τέλος δεν θα μ' αρέσουν. Είναι έτσι. Οχλούσα ένα καστερά. Είναι παραπάνω ξερά από ό,τι περίμενα. Με ένα ποτάκι δεν είναι κακό. Τι λέει ότι έχουνε? Πίτσα. Χωρίς συντηρητικά, για βήκα γι' αυτό. Ναι, καλά, για βήκα είναι. Και θέλω να πιω και μια γουλιά από αυτό. Γιατί δεν ξέρω αν είναι σόδα ή πορτοκαλάδα. Αγάπη μου, είναι ωραίο! Είναι πορτοκαλάδα! Α, είναι ωραία ρε! Yes. Το τι πάντε. Ναι! Λοιπόν, θα σας έχω κάτω link, άμα θέλετε να πάτε να το δείτε. Δεν πληρώνετε κάτι, είναι δωρεάν υπηρεσία. Νομίζω μέχρι ένα συγκεκριμένο διάστημα είναι δωρεάν υπηρεσία, δεν είμαι σίγουρη. Πηγαίνετε στο link και δείτε όλες τις πληροφορίες, αν θέλετε γραφτείτε, αν δεν θέλετε μη γραφτείτε. Δεν είναι κακό. Θέλω να δω όμως και άλλα κουτιά, αν στείλουν και άλλα κουτιά, να δω πώς θα είναι. Οπότε εγώ λέω να σας αφήσω για σήμερα, αρκετά φάγαμε, αρκετά ψωνίσαμε, αρκετά είδαμε. Και θα τα πούμε αύριο, subscribe, like, κουδουνάκι και τα λέμε κάτω στα σχόλια. Γεια σας!